Κατάγομαι από την Τρίπολη. Το πατρικό μου σπίτι είναι 100 μέτρα από εδώ και είμαι περήφανος για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έτυχε να βρίσκομαι κοντά στο Πανεπιστήμιο το 2000. Από τους πρώτους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την ίδρυσή του και τη στέγασή του τότε. Θυμάμαι όταν το κτίριο, το οποίο ήταν προσανατολισμένο να γίνει λύκειο, δόθηκε τελικά για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Ήταν η πρώτη μαγιά. Πολλοί άνθρωποι το δούλεψαν πάρα πολύ για να μετασχηματίσουν αυτή τη μαγιά σε αυτό που είναι σήμερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Νομίζω ότι είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα περιφερειακής ανάπτυξης που βασίστηκε στην παρουσία του Πανεπιστημίου. Σε 5 πόλεις της Πελοποννήσου, με τρόπο που πραγματικά έχει δώσει μία νέα ανάπτυξη, μία νέα όθηση τα τελευταία χρόνια. Και επειδή δεν είχα τη χαρά να βρίσκομαι πολύ συχνά, τουλάχιστον εγώ στην Τρίπολη, αλλά επισκέπτομαι από καιρό σε καιρό την πατρίδα μου, θέλω να πω ότι όταν πηγαίνει κανείς σε διακριτά σημεία του χρόνου και βλέπει την εικόνα μιας πόλης, όπως ακριβώς βλέπει κανείς και την εικόνα των άλλων πόλεων της Πελοποννήσου, είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω ότι αυτή η διαφορά οφείλεται και στο Πανεπιστήμιο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί δημοσίως και αφορά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν έχουν βοηθήσει το Πανεπιστήμιο και επίσης όλους τους ανθρώπους του Πανεπιστήμιου που έχουν βοηθήσει την Πελοποννήσου. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς μελέτες, η περιφερειακή ανάπτυξη σε πολύ μεγάλο βαθμό ενισχύει το Πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί το Πανεπιστήμιο καταρχήν είναι ένας πολύ μεγάλος εργοδότης. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, δημιουργεί νέες δραστηριότητες, δημιουργεί μέσω του αναπτυξιακού έργου που τρέχει νέες δουλειές και επίσης νέα έργα γύρω από αυτό. Άρα η τοπική κοινωνία επιφυλείται. Ο δεύτερος όμως και πιο σημαντικός άξονας, πέρα από ότι βεβαίως είναι το Πανεπιστήμιο προσελκύει και επισκέπτες, προσελκύει δραστηριότητα γύρω από αυτό, ο δεύτερος και πιο σημαντικός όμως άξονας είναι άλλος. Είναι το Πανεπιστήμιο δημιουργεί ανθρώπους καταρτισμένους. Ανθρώπους που έχουν ένα επίπεδο το οποίο τους επιτρέπει να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Και αν και η τοπική κοινωνία τους δώσει τη δυνατότητα να παραμείνουν εκεί, να ενισχύσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνία αυτή με νέες γνώσεις και νέες δυνάμεις. Άρα, να χτίσει κανείς γύρω από το Πανεπιστήμιο υποδομές, να χτίσει επιχειρηματικότητα και να αξιοποιήσει τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις νέες δυνατότητες. Ακόμα περισσότερο όμως είναι η μεταφορά της γνώσης από το Πανεπιστήμιο προς την τοπική κοινωνία που είναι ακόμα πιο σημαντική. Σε όλες τις διεθνείς μελέτες που έχουν γίνει, καταδεικνύεται ότι σε μια ακτίνα γύρω από τα πανεπιστήμια περίπου 100 χιλιόμετρων δημιουργείται μια ανάπτυξη σε επίπεδο και επιχειρηματικών, δηλαδή εταιριών και δραστηριότητας καινοτομίας, αλλά και σε επίπεδο πνευματικό, σε επίπεδο δηλαδή που έχει να κάνει με την έρευνα και την εκπαίδευση, που είναι πολύ μεγαλύτερο από το μετά τα 100 χιλιόμετρα ακτίνα. Δηλαδή σε 100 χιλιόμετρα ακτίνα δημιουργείται μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να έχει έρθει και εδώ, στην Πελοπόννησο. Ο κόσμος υπάρχει. Ο καταρτισμένος κόσμος, ο κόσμος που έχει ένα επίπεδο πολύ διαφορετικό από το παρελθόν, όσος πανέχεται κατάλληλα κίνητρα να μείνει εδώ. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρεθεί το κλειδί, το οποίο σε μεγαλύτερο όλο ένα βαθμό να μετασχηματίσει τη γνώση και την καινοτομία που δημιουργείται μέσα από το Πανεπιστήμιο σε θέσεις εργασίας, σε έρευνα, σε κάτι καινούριο το οποίο θα στηθεί εδώ στην Πελοπόννησο και θα μείνει εδώ. Για να φέρει ανάπτυξη ακόμα μεγαλύτερη στον τόπο. Η ημερίδα αυτή ξεκίνησε με αφορμή την εντατικοποίηση της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2011, αλλά προσπαθούμε να τη φέρουμε σε ακόμα ισχυρότερη βάση και να την κάνουμε πιο ουσιαστική. Και φυσικά θελήσαμε να δείξουμε με τη σημερινή ημερίδα και να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά και και τα ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται μπορούν να συνδεθούν και να προσφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία και στην περιφέρεια. Πέρα από αυτά, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα ενεργό σε επίπεδο οργάνωσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και εδώ είναι και το πρώτο πεδίο συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο έγκρισης 21 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από διαφορετικά τμήματα. Δεν θέλω να σας κουράσω να σας πω αναλυτικά όλα τα αντικείμενα. Καλύπτουν περιοχές όπως οι πολιτικές επιστήμες, θέματα διοίκησης σε διαφορετικά αντικείμενα, θέματα τεχνολογίας, θέματα ανθρωπιστικών επιστημών. Θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι έχουμε προχωρήσει πρόσφατα
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ένα με τίτλο Ασύρματα Ενσωματωμένα Συστήματα στην τεχνολογική κατεύθυνση και το δεύτερο στην κατεύθυνση των επιστημών υγείας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, ένα μεταπτυχιακό με αντικείμενο πρόληψη και θεραπεία αιμοσφαιρινοπαθειών. Αυτές είναι δύο πρώτα ουσιαστικά βήματα συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης, στο κομμάτι των μεταπτυχιακών σπουδών θα ήθελα να τονίσω ότι πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προχώρησε στην ίδρυση, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας, του πρώτου μεταπτυχιακού, από όσο μπορώ να γνωρίζω στην Ελλάδα, με αντικείμενο την σχεδίαση διαστημικών συστημάτων. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εστιασμένο στο διάστημα και στις τεχνολογίες διαστημάτων. Και σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ακόμα περισσότερο, αυτό είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που ασχολείται με τη σχεδίαση διαστημικών συστημάτων. Ένα μεταπτυχιακό για το οποίο έχουμε letters of support από το San Jose State University, από τον καθηγητή Περικλή Παπαδόπουλο και από το Von Karman Institute Αεροδιαστημικής στις Βρυξέλλες. Πριν ξεκινήσω να κάνω την παρουσίαση, θέλω να σας πω πως αισθάνομαι χαρά και συγκίνηση ταυτόχρονα, γιατί έχω κάποιες ρίζες και από εδώ, από εδώ τον τόπο, από την Αρκαδία, την Ασία ήταν η γιαγιά μου. Ο κύριος Περιφερειάρχης με προκάλεσε να θυμηθώ το όνομα της οικογένειας της γιαγιάς μου. Το όνομα ήταν Καλατάση. Και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν κάποιος έρχεται σε έναν τόπο που υπάρχουν ρίζες, αισθάνεται κάπως ιδιαίτερα, θα έλεγα. Πέραν τούτου, θέλω να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2007 και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 σχολές. Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής, η Σχολή Θετικών Επιστημών και η Ιατρική Σχολή, η οποία αποτελεί έντιμη τρόπο, αν θέλετε, και την αυαρχίδα αυτή τη στιγμή του Πανεπιστημίου, μαζί με την Νομική Σχολή. Είναι, θα έλεγα, οι δύο μεγάλες δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Μπροστά σας έχετε το Πανεπιστημίου, το κάμπους του Πανεπιστημίου, με τα γήπεδά του, με τα κτίρια εντός και εκτός Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο έχει έδρα τη Λευκωσία. Αυτή η νέα Πανεπιστημίουπολη έχει στοιχήσει κάπου 12 εκατομμύρια και είναι χωρητικότητας 7.000 φοιτητών. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 5.200-300 άτομα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του μεγαλύτερου διεθνούς πανεπιστημιακού οργανισμού, της LORAT International University. Ο οργανισμός αυτός περιλαμβάνει 85 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 30 χώρες με πάνω από 800.000 φοιτητές. Αυτό δίνει μια άλλη διάσταση στην κινητικότητα των φοιτητών, αλλά και όχι μόνο των φοιτητών, ακόμα και των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού. Επέλεξε η LORAT να έρθει στην Κύπρο και επέλεξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Είναι ένας εκ μέρους, ο μεγαλύτερος οργανισμός πανεπιστημίων στον κόσμο, όπως σας είπα. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και συμπράττων οργανισμός είναι και το Ίδρυμα Clinton, επίτιμος Chancellor της LORAT. Είναι ο Bill Clinton, ο οποίος είχε έρθει στο Πανεπιστήμιο μας πριν από δύο καλοκαίρια, τον Ιούνιο του 2012. Έχει τη μοναδικότητα να είναι το πρώτο
πανεπιστημιακό ίδρυμα σε ολόκληρη την Κύπρο και την Ελλάδα, στο οποίο έχει δοθεί η ανώτατη διάκριση ECTS Label. ECTS θα βρείτε σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. ECTS Label έχουν μόνο 45 πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό δίνεται μόνο σε εκείνα τα πανεπιστήμια τα οποία κατέχουν διαφάνεια και ποιότητα σπουδών.